Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της τυχαίρης δολοφονίας της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ήτον, που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια 27χρονου από το Μάλεμε τον περασμένο Ιούλιο. Αν και ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι βίασε επανειλημμένα την άτυχη γυναίκα και στη συνέχεια τη μετέφερε στο γερμανικό καταφύγιο, οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έδειξαν ίχνη γενετικού υλικού του δράστη. Πράγματι, και θέλω να είμαι προσεκτικός αυτό και με πάσα επιφύλαξη, από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν ανεβρέθη γενετικό υλικό του δράστη στο δείγμα του κολπικού υγρού που ελήφθη από το σώμα της άτυχης βιολόγου. DNA της Σούζαν Ήτον εντοπίστηκε ακόμα και στο λάστιχο με το οποίο πέρασε από πάνω της. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποκλείουν τη συμμετοχή στο έγκλημα τρίτου ατόμου, ενώ ο φάκελος παραμένει ακόμη ανοιχτός. Με βάση πάντα τις εργαστηριακές εξετάσεις, γιατί η ανάκριση είναι ακόμα σε εξέλιξη και θα δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της ηχογραφίας, δεν μπορεί να αποδειχθεί βιασμός. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Κρήτης Αντώνη Παπαδομανολάκη, που είχε διενεργήσει την νεκροψία νεκροτομής της ορώ της άτυχης Αμερικανίδας, δεν υπήρχαν ευρήματα βιασμού λόγω της ύψης. Από την πρώτη στιγμή δεν είχαν βρεθεί κριτήρια, γιατί υπήρχε συμπτική αλλίωση. Και εγώ, ας πούμε, θα κάνω τη δική μου έρευνα, προσωπική έρευνα επί του θέματος, για να μπορώ και εγώ να καταλήξω σε ασφαλή συμπεράσματα. Ο 27χρονος δράστης του εγκλήματος, που συγκλώνησε την κοινή γνώμη διεθνώς, κρατείται στις φυλακές Τρυπόλεως. Η τελευταία εξέλιξη για την οποία ενημερώθηκε τον βρήκε απαθή. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία ορίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τα Χριστούγεννα. Έχει οριστεί πραγματογνώμονας. Λογικά, αν δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει εντός των ημερών. Και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία και τα αποτελέσματα και αυτής της εξέτασης, της ψυχιατρικής. Ο 27χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών κατηγορείται για ανθρωποκτονία, βιασμό και οπλοκατοχή. Υπενθυμίζεται πως την παρουσίαση της εξιχνίασης της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων γινόταν λόγος για ίχνη πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης. Υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός από τον ίδιο.